άκουσα για το Mad Clip αυτό το τραγούδι. Όταν σκοτώθηκε για το μάτι. Για τον Mad Clip. Έγινε λίγο νωρίτερα, τώρα είναι 5.30 η ώρα περίπου. Συνήθως όμως, να ξέρετε, θα είμαστε 7 η ώρα κανονικότατα. Έχουμε πολλά έτσι πράγματα να αναλύσουμε, πολλά πράγματα να πούμε. Είχαμε τελικό Europa League χθες, το πιο σημαντικό θέμα νομίζω που έχουμε να πούμε σήμερα, το πιο φλέγον, και κάποια ακόμα πραγματάκια έτσι που έχουν αρκετό ενδιαφέρον για να πούμε. Αλλά θα ξεκινήσουμε με τον τελικό. Ο τελικός, για όποιους δεν ξέρουν, Σεβίλη Ρώμα ήταν. Είχε έρθει 1-1 και το πήρε η Σεβίλη στα πέναλτι. Πολύ ωραίος αγώνας. Ήτανε, ναι. Εντάξει, όχι τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή... Έγιναν διάφορα βέβαια. Συνολικά. Έγιναν διάφορα. Αλλά είναι ένας τελικός ο οποίος... έχει ιδιαίτερα έτσι πολλά πράγματα να σχολιάσουμε. Αρχικά να πούμε ότι το πρώτο γκολ το βάλε η Ρώμα στο πρώτο ημίχρονο με τον Ντιμπαλά στο 35. Ωραίο γκολ, βγήκε μόνος του μπροστά, ναι, από τον Μπόνο. Ο οποίος είναι ένας παίκτης που έχει μεγάλη ποιότητα, είναι πολύ καλός, αλλά τελευταία είχε χαθεί μόνο. Τα τελευταία 2 χρόνια νομίζω είχε λιγάκι χαθεί. Είχε και έναν τραυματισμό, ήταν, ναι, λίγο... τον επηρέασε αρκετά αυτό, η αλήθεια είναι. Ήταν λίγο αμφίβολο το χθεσινό παιχνίδι. Όμως τελικά βοήθησε. Αλλά, βέβαια, ναι, εντάξει, εν τέλει δεν το πήρε η Ρώμα, η ομάδα του, αλλά βοήθησε αρκετά στο να καταφέρει να πιέσει, ας το πούμε έτσι. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο, όπως και τα συζητάγαμε κιόλας, ουσιαστικά η Ρώμα υπήρχε μόνο, η Σεβίλη δεν υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, έκανε πολύ πιο οργανωμένες επιθέσεις, πιο συγκεντρωμένα έπαιζε. Στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε η Σεβίλη. Στο δεύτερο αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Στο δεύτερο έγινε το αντίθετο. Δεν υπήρχε καθόλου η Ρώμα. Έκανε κάποιες αλλαγές η Σεβίλη που βοήθησαν πάρα πολύ. Όπως π.χ. ο Μοντιέλ, ο Αργεντίνος, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ με τις σέντρες, με τις μπαλιές που άλλαζε. Έκανε και τον Λαμέλα αλλαγή, αλλά δεν βοήθησε τόσο. Βέβαια, να πούμε ότι το γκολ που κατάφερε η Σεβίλη στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτό γκολ. Βέβαια,
Αυτό δεν σημαίνει και κάτι, γιατί άμα πίεζε αρκετά, είναι επόμενο ότι κάποια στιγμή θα, η αντίπαλη ομάδα θα δεχτεί γκολ. Ναι, άμα δεν βάλεις, ναι, όσο θα υπάρχει, όσο υπάρχει πίεση, όσο υπάρχει αρκετή πίεση, και το αυτογκόλ από πίεση προκύπτει. Εννοείται. Η Σεβίλη λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο πιεστική και ήταν και το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Και γιατί το αναφέρω, διότι πήγε στα αποθητήρια με ψυχολογία. Εννοείς, μετά το δεύτερο, εννοείς για την παράταση. Όχι, στο πρώτο ημίχρονο, το τελευταίο πεντάλεπτο και στις καθυστερήσεις. Α, εννοείς ότι, ναι, επειδή έτσι όπως το πες μπερδεύτηκα, εννοείς ότι η Σεβίλη πίεσε ουσιαστικά στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημίχρονου, ναι. Πίεσε το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημίχρονου και στα αποθητήρια είχε πάει... Νομίζω ότι εννοείς για την παράταση μετά. Όχι, όχι, και στην παράταση ήταν πιο πιεστική και γι' αυτό στο περισσότερο... Ναι, σίγουρα. Μέρος παιχνιδιού ήταν πιο πιεστική. Πάντως κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να βρει τον γκολ, ισοφάρισε. Βέβαια να πούμε, πέρα από το γεγονός ότι κατάφερε στα πέναλτι να το πάρει η Σεβίλη, η Σεβίλη αρχικά το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές. Ουσιαστικά τα τελευταία 10 χρόνια περίπου έχει πάρει αρκετά Europa League. Έχει καταφέρει αυτή η διοργάνωση να την... Είναι, δεν είναι Europa League, είναι Σεβίλη League. Ναι, είναι. Έχει πάρει 7 τέτοια τρόπαια, χθες ήταν το 7ο. Φανταστείτε. Και μάλιστα σε μια χρονιά που κανείς δεν το περίμενε. Δηλαδή... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις τελικό Σεβίλη-Ρώμα, η Σεβίλη είναι μια δυνατή ομάδα. Σεβίλη, δεν λες ότι δεν την αποκλείεις. Φέτος, θα σου πω κάτι. Τον προπονητή αυτόν που πήρε η Σεβίλη, τον πήρε τέλη Μαρτίου και ουσιαστικά η διοίκηση του είχε θέσει σαν στόχο να μην υποβιβαστεί η ομάδα. Α, ναι, εντάξει, πολύ. Για τους στόχους που είχε θέσει, ναι, okay. Σίγουρα έκανε μια εκπληκτική χρονιά. Και στο πρωτάθλημα βγήκε 12η η Σεβίλη. Δηλαδή δεν είναι καλή, θέση, καλύτερη, ναι, είναι κακή εγχώρια πορεία. Αρκετά κακή πορεία για ομάδα. Παρ' όλα αυτά, τελικό Europa League, ευρωπαϊκό τελικό, τον οποίο τον κατέκτησε κιόλας και συνεχίζει την πολύ καλή πορεία στο Europa League. Που όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες εκπομπές, είναι η αντίστοιχη Real. Ναι, όπως είναι η Real με Champions League που έχει καταφέρει να κατακτήσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια γενικά. Έτσι είναι και η Σεβίλη με το Europa. Το είχαμε πει νομίζω κιόλας. Ναι, το είχαμε ξαναπεί. Να πούμε κιόλας ότι υπήρξαν και κάποιες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία σχετικά με τον χθεσινό αγώνα. Με ένα πέναλτι, υπήρξαν τέλος πάντων κάποιες αντιδράσεις. Έγινε μια συζήτηση, υπήρξαν κάποια άρθρα τέλος πάντων καυστικά για τη διαιτησία. Και οι πάγκοι ήταν πολύ. Είχαν μεγάλη ένταση. Ναι, υπήρχε μια ένταση. Λογικό έχει σε τέτοιους αγώνες. Όταν στον ένα πάγκο έχει το Μουρίνιο, νομίζω ότι. Σίγουρα θα υπάρξει ένταση. Δεν γίνεται. Αλλά ναι, εντάξει, είναι και λογικό σε τέτοιους αγώνες να υπάρχει μια παραπάνω ένταση και μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, μεταξύ των προπονητών, ειδικά όταν έχουμε τέτοιους προπονητές και τέτοιες ομάδες οι οποίες παλεύουν για ένα τρόπαιο, όπου δεν είναι και ξεκάθαρο το ποιος θα το πάρει. Δηλαδή στην αρχή του αγώνα δεν μπορούσε κάποιος να μαντέψει αν θα το πάρει η Ρώμα ή η Σεβίλη. Στην αρχή μάλιστα περισσότερο φαίνεται αν θα το πάρει η Ρώμα στην αρχή του παιχνιδιού. Και να πούμε ότι είναι και ο πρώτος χαμένος τελικός του Μουρίνιο σαν προπονητής. Α, ναι. Ευρωπαϊκός τελικός. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να επισημάνουμε. Γιατί έχει παίξει συνολικά... Έχει προπονήσει βασικά, είναι σαν προπονητής σε ευρωπαϊκό τελικό 6 φορές. Έχει πάρει το Conference League πέρσι με την Ρώμα. Το Europa League με την Manchester United, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η σεζόν 2016-2017. Ναι, νομίζω πως τότε ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει πάρει το 2003 και το 2004 με την Porto, το Champions League, δύο συνεχόμενες χρονιές. Και το 2010 με την Inter. Είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει μάθει να χάνει σε τελικούς γενικά. Και χθες σίγουρα ήταν κάτι το οποίο τον ξάφνιασε και σίγουρα θα του έθιξε, ας πούμε, και τον εγωισμό, έτσι, σαν προπονητής. Είναι καυστικός. Ειδικά όταν είσαι σε μια ομάδα που προπονητής είσαι. Προπονητής με δηλώσεις και με. Ναι, ειδικά όταν είσαι προπονητής σε μια ομάδα σαν τη Ρώμα, η οποία, εντάξει, είναι ένας μεγάλος σύλλογος, ο οποίος παίζει τελικό και θέλει να το πάρει. Είναι λίγο άσχημο το να το χάσεις. Ειδικά από τη Σεβίλη, η οποία, όπως είπαμε πριν, εντάξει, στην Ισπανία δεν πήγαινε καλά, έτσι δεν ήταν ότι ήταν η υπερομάδα φέτος και όλοι περίμεναν ότι θα κάνει κάτι.
Μα για να παίρνουν αυτόν τον προπονητή και να λένε ότι στόχος είναι να μην υποβιβαστείς, είχαν στα πλάνα τους και στο μυαλό τους ότι και το συγκεκριμένο ενδεχόμενο ότι μπορεί να παίζει στην δεύτερη κατηγορία η Σεβίλη. Ενώ αντίστοιχα οι προσδοκίες της Ρώμα φαντάζομαι δεν θα ήταν χαμηλές. Σίγουρα θέλουν να πάρουν το Europa, ειδικά εφόσον την προηγούμενη χρονιά είχαν πάρει το Conference. Δηλαδή, σίγουρα θα κυνηγούσαν να το πάρουν. Και είχαν και την ψυχολογία με το ρεκόρ του Μουρίνιο λίγο. Ναι, σίγουρα είχαν μια παραπάνω ψυχολογία και μπήκαν έτσι στο παιχνίδι. Το θέμα είναι τι έγινε μετά. Εντάξει, όπως είπαμε, ήταν και η διαιτησία λίγο περίεργη, αλλά αυτό δεν είναι και δικαιολογία πάντα, γιατί και η Σεβίλη δεν έπαιξε άσχημα, ίσα-ίσα. Άμα δει κανείς τα στατιστικά σε όλον τον αγώνα, και στην παράταση και στο δεύτερο ημίχρονο και στο τέλος πρώτου ημίχρονου, η Σεβίλη έκανε περισσότερες ευκαιρίες, πίεσε περισσότερο, περισσότερη κατοχή της μπάλας. Έτσι και αυτά να τα λαμβάνουμε υπόψη. Και να πούμε ότι ο νικητής κρίθηκε στα πέναλτι. Εντάξει, ναι. 1-1. Στην παράταση... Οπό όμως και εκεί πέρα, ήταν ξεκάθαρη, ήταν ξεκάθαρο ότι η Σεβίλη υπερτερούσε. Ναι, 4-1 ήρθε, ναι, δηλαδή, στα πέναλτι. Είναι και αυτό σημαντικό. Κοίταξε να δεις. Η Σεβίλη έχει τον Πόνο, τον τερματοφύλακα, τον Μαροκινό, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και είχε δείξει την κλάση του στο Μουντιάλ τώρα. Του Κατάρ. Πολύ καλό. Ναι, ισχύει αυτό. Οπότε εγώ είχα πει χτες ότι αν πάνε στα πέναλτι. Έχει περισσότερες πιθανότητες. Η Σεβίλη θεωρώ ότι μπορεί να το έχει λόγω του τερματοφύλακα εκείνου. Αλλά θεωρώ πως δεν ήταν άδικο αποτέλεσμα εν τέλει. Έτσι πιστεύω. Δεν ήταν δηλαδή άδικο. Θεωρώ πως η Σεβίλη το άξιζε περισσότερο αν κρίνουμε το πώς έπαιξαν. Και να πούμε και ότι είναι και ο τρίτος σερί τελικός που κρίνεται στα πέναλτι. Ναι, βέβαια. Ήταν το χθεσινό, Europa League, έτσι. Να πω βέβαια, αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν μου αρέσει όταν ένας αγώνας, ένας τελικός πηγαίνει 1-1, μετά παράταση, μετά στα πέναλτι. Θεωρώ ότι τραβάει αρκετά, δηλαδή. Είναι πιο ωραίο να βλέπουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και να νικάει μια ομάδα ξεκάθαρα π.χ. με σκορ 3-0, ας πούμε. Και να το παίρνει και να είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο νικητής. Θεωρώ πως είναι πιο ενδιαφέρον έτσι. Με κουράζει λίγο αυτό με το παράταση, πέναλτι. Εγώ θα σου έλεγα λίγο για την παράταση, γιατί ναι, πραγματικά οι παίκτες κουράζονται πάρα πολύ. Θεωρώ πως αυτό θα έπρεπε να το δούνε. Χθες πραγματικά το δεύτερο ειδικά ημίχρονο της παράτασης δεν πεζότανε. Ήταν συνέχεια κάποιος ποδοσφαιριστής κάτω με κράμπα. Είναι συνηθισμένο με αυτό. Είναι συνηθισμένο σε παιχνίδια που καταλήγουν στην παράταση. Και η αλήθεια είναι αυτό θα πρέπει να το δουν όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι και στην UEFA και στη FIFA και σε διάφορες οργανώσεις. Μπας και μπορέσουν να το καταργήσουν και να πηγαίνουν κατευθείαν στα πέναλτι, ίσως. Ναι, αυτό ήταν... είχε γίνει στο Copa America. Ναι, αυτό γίνεται. Θεωρώ πως θα ήταν πολύ καλύτερο. Και ήθελα να πω ότι ήταν ο τρίτος σερί τελικός Europa League που κρίνεται στα πέναλτι. Το ίδιο είχε γίνει πέρσι στην Ισπανία μεταξύ Άιντραχτ Φραγκφούρτης και Rangers, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη χρονιά μεταξύ Manchester United και Villarreal, που το πήρε η Villarreal, που είχε πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα τον Ρούλι, τον Αργεντινό, και την έσωσε πολλές φορές. Είναι κάτι που έχει γίνει η παράδοση, με λίγα λόγια. Ναι. Όπως να πούμε ότι σε τελικό Europa League έχουν μπει μόνο 2 αυτογκόλ και αυτά ευνόησαν τη Σεβίλη και ήταν από ιταλικές ομάδες. Ήταν το χθεσινό του Μαντσίνι και ήταν και το 2019 με την Ίντερ ο Λουκάκου που έβαλε το αυτογκόλ και στις δύο περιπτώσεις κέρδισε η Σεβίλη τον αγώνα. Απλά είναι και αυτό ένα... Είναι πάντως κάτι αυτό το οποίο... γεγονός που είναι ενδιαφέρον να το αναφέρουμε. Και ότι αυτό... σε όλο το θεσμό έχουν μπει μόνο 2 αυτογκόλ. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον. Απλά είναι και άσχημο για την ομάδα που το βάζει το αυτογκόλ. Σκέψου να έχεις κάνει μια τόσο σκληρή προσπάθεια να έχεις φτάσει εκεί πέρα και να χάνεις έναν αγώνα λόγω ενός αυτογκόλ. Όταν βάζεις αυτογκόλ ποτέ δεν είναι ευχάριστο. Καλά, σίγουρα. Απλά είναι και... πόσο κρίσιμο είναι. Ειδικά όταν είσαι ευρωπαϊκό σε τελικό. Σε τελικό αγώνα. Και ειδικά όταν είσαι και ο Μαντζίνι. Ναι. Που έχασε και το πέναλτι σε διαδικασία πέναλτι. Είναι βαρύ γενικά. Άμα είσαι παίκτης αυτό τώρα να συμβαίνει σε τελικό. Έβαλε το αυτογκόλ.
ισοφάζει για την ομάδα του. Βέβαια, και έχασε και το πέναλτι. Βέβαια, αν και εντάξει, όλοι οι παίκτες σίγουρα έχουν κάποιες κακές μέρες. Λογικό είναι. Δεν μπορεί οποιοδήποτε τώρα να κάθεται να κρίνει ποδοσφαιριστές όπως είναι αυτοί που παίζουν σε τελικούς ευρωπαϊκούς. Είναι άσχημο για τον ποδοσφαιριστή όταν φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο να κάνει αυτό το λάθος, ας πούμε. Αλλά δεν είναι και λάθος ενός παίκτη, γιατί άμα πιέζει μια ομάδα συνέχεια, είναι επόμενο ότι κάποια στιγμή θα δεχθεί τον γκολ, όπως είπαμε πριν. Άρα δεν είναι και ενός παίκτη το φταίξιμο. Πάντα αυτό είναι περισσότερο, δεν γίνεται αυτή μόνο ένας. Δηλαδή, χθες δεν έφταιγε μόνο ο Μαντσίνη που έχασε η Ρώμα. Σίγουρα φταίγε πολλά πράγματα. Ναι, εννοείται. Και ειδικά όταν κερδίζεις, δέχεσαι γκολ, πας στα πέναλτι και πάλι μόνο ένας ποδοσφαιριστής κατάφερε να βάλει γκολ. Ναι. Και από την άλλη πλευρά του Μαντζίνι, από τη Σεβίλη δηλαδή, είναι ο Μοντιέλ, ο Αργεντίνος, ο οποίος εκτέλεσε το τελευταίο πέναλτι και το νικητήριο αυτός για τη Σεβίλη, ο οποίος ο ίδιος είχε εκτελέσει και το τελευταίο πέναλτι για την Αργεντινή που πήρε το Μουντιάλ κοντά στη Γαλλία. Αυτός, για παράδειγμα, σαν ποδοσφαιριστής θα έχει ψυχολογία στο Θεό τώρα. Και μάλιστα έκανε επανάληψη του πέναλτι. Δεν το εκτέλεσε και ο Ρουί Πατρίτσιο, ο τραυματοφύλακας της Ρώμα, είχε βγει εκτός γραμμής πολύ νωρίς. Άγινε, ναι. Το έχασε, το πιάσε κανονικά. Αλλά έγινε επανάληψη και έβαλε το δεύτερο. Αυτό συμβαίνει αρκετές φορές και πολλές φορές δεν το παρατηρούν και οι διαιτητές. Και υπάρχουν πέναλτι τα οποία γίνονται έτσι, τα πιάνουν τροδοφλέξεις και εν τέλει δεν επαναλαμβάνονται ποτέ. Άρα αυτός έχει χαρίσει δύο τρόπαια στην εθνική του ομάδα και στην οι πιο ωραίες στιγμές της καριέρας του. Από πέναλτι. Οι πιο ωραίες στιγμές της καριέρας του. Και εννοείται ότι η Σεβίλη, παρόλη τη 12η θέση που βγήκε χρόνου στο πρωτάθλημα, θα παίξει στο Champions League. Ναι, του χρόνου θα παίξει στο Champions League κανονικά, εφόσον έχει νικήσει στο Europa. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, γιατί και θα πάρει αρκετά λεφτά καθώς θα μπει σε ομίλους και θα μπορέσει να ανεβεί κάπως η ψυχολογία των παικτών ώστε να κάνει μια καλύτερη σεζόν στο Ισπανικό πρωτάθλημα του χρόνου. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό, ειδικά για μια ομάδα σαν τη Σεβίλη, η οποία δεν είναι ένας μικρός σύλλογος. Πολύ καλή ομάδα. Και είναι και η πρώτη φιναλίστ του Super Cup, του Ευρωπαϊκού Super Cup, που θα αντιμετωπίσει την Ίντερ ή τη Manchester City τον Αύγουστο. Πού? Νομίζω θα γίνει στο Καραϊσκάκη. Ναι, στο Γιώργος Καραϊσκάκης θα γίνει το τελικό Super Cup εδώ στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι η Σεβίλη λοιπόν ενάντια στην Ίντερ ή στην Manchester City. Σημαντικό αυτό και για τη χώρα μας, έτσι. Θα γίνει τελικό Super Cup εδώ. Και μπορεί να γίνουν και άλλοι τελικοί ευρωπαϊκών διοργανώσεων του χρόνου. Βέβαια, εντάξει, αυτό ακόμα έχουμε πολύ καιρό για να το δούμε. Έχει κλείσει σίγουρα ο τελικός του Conference League του χρόνου στην Αγία Σοφιά. Ναι, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Αυτό, ναι, το έχουμε ακούσει. Σημαντικό. Αλλά ναι, νομίζω λίγο πολύ για τον τελικό του Europa League. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κι άλλο. Έχουμε κάποια πράγματα. Και, να πω ότι τώρα που πήγαμε προς Ελλάδα μεριά και Καραϊσκάκη, δεύτερος στο Europa League βγήκε ο Μάντι Καμαρά, που έπαιζε στον Ολυμπιακό και τον πήρε η Ρώμα. Ένας παίκτης ο οποίος και όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό ήταν φοβερός. Δηλαδή, νομίζω όλοι λέγανε ότι ήταν ένας παίκτης που ξεχώριζε για ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως και άλλοι πολλοί, βέβαια. Το πήρε η Ρώμα και βγήκε δεύτερη. Είναι ποιοτικός παίκτης. Θέση. Όπως να προσθέσουμε επίσης και ότι ο Ρουί Πατρίτσιο, ο Πορτογάλος, τερματοφύλακας της Ρώμα, είναι ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες συμμετοχές στο θεσμό του Europa League. Έπαιζε για πολλά χρόνια στην Πόρτο και βασικός τερματοφύλακας της Πορτογαλίας. Και αυτό είναι έτσι ένα ενδιαφέρον σημαντικό που μπορούμε να προσθέσουμε. Όπως και η παράδοση που έχει η Σεβίλη με την Αργεντινή. Έχει αρκετούς παίκτες από την Αργεντινή. Έχει τον Μοντιέλ, έχει τον Ακούνια. Είναι κάτι, νομίζω, όπως ήταν οι Γούλφς με τους Πορτογάλους. Με τους Πορτογάλους, ναι. Που μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια η Γούλφς είχε και μια εμφάνιση που ήταν πράσινο με κόκκινο. Ναι, είχε μεγάλη σύνδεση με Πορτογάλους παίκτες γενικά. Αυτό θυμάμαι μου είχε κάνει αρκετή εντύπωση.
Ναι, η Σεβίλη είναι με την Αργεντινή. Έχει τον Ακούνια, έχει τον Μοντιέλ, έχει τον Πάπου Γκόμεζ. Είναι αρκετή Αργεντινή. Έχει τον Οκάμπος. Είναι πολύ. Είναι και σίγουρα μπορεί να ξεχάσει και κάποιον. Όπως πολύ εντύπωση έκανε και ο Χεσούς Νάβας, ο Ισπανός, ο οποίος είναι σχεδόν 38 χρονών και είναι καλύτερος από πολύ νεότερους. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι φτάνουν να παίζουν μέχρι ένα μεγάλο, μέχρι μεγάλη ηλικία, βέβαια, και αυτοί σιγά σιγά αρχίζουν να αποχωρούν, όπως και ο Ιμπραήμοβιτς, νομίζω, να συνεχίσει. Είναι λίγο δύσκολο, έχει μεγαλώσει και φέτος δεν εμφανίστηκε πάρα πολύ. Τώρα είπες ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ. Υπάρχουν και άλλα. Βέβαια, εντάξει, όπως υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα, ο παίκτης Σίντερ, θύμισε το μου το όνομά του. Ο Τζέκο. Όχι, αυτός που είχε βάλει τα γκολ, ο Μικηταριάν ήταν. Ποιος, ή τον μπερδεύω. Ο Μικηταριάν είχε βάλει γκολ. Ναι, είχε βάλει νομίζω με τη Σιντερικό. Ναι, ναι. Και αυτός είναι μεγάλος ηλικία. Υπάρχουν μεγάλοι ποδοσφαιριστές σίγουρα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και Μέση και Ρονάλντο. Εντάξει, αυτή βέβαια είναι. Είναι και εκείνη μεγάλη σε ηλικία. Ναι, απλά θεωρούνται και υπερπαίκτες και δεν νομίζω ότι είναι. Πόσο είναι ο Μέση, πόσο χρόνο είναι ο Μέση, δεν θυμάμαι. Γύρω στα 35 πρέπει να είναι. Εκεί γύρω. Ένα χρόνο. Εντάξει, τώρα, εμείς τώρα μιλάμε για 36 και πάνω, που είναι πολύ πιο δύσκολο να παίζει σε μια ηλικία τέτοια. Ειδικά όταν παίζει επιθετικό, γιατί άμα είσαι τερματοφύλακας, εντάξει, είναι λίγο πιο εύκολο. Όχι καλά, εύκολο, λίγο πιο εύκολο. Είναι πιο. Το τραβάνε μέχρι πιο πολύ, ας ναι, πούμε. Πάντα βλέπουμε ότι οι τερματοφύλακες. Αλλά ο Χεσούς Νάβας σε 2-3 χρόνια θα είναι 40 χρονών και τον βλέπεις να είναι. Παίζει ακόμα. Πολύ καλό. Σε ευρωπαϊκό τελικό, δηλαδή, έτσι, βασικός, πολύ καλό. Παίζει το 100% ακόμα. Είναι σημαντικό αυτό και είναι και καλό για εκείνον και για όποια ομάδα στην οποία βρίσκεται. Όπως και ο Ράκιτιτς. Ναι. Αλλά. Δηλαδή, εκείνοι οι δύο σήκωσαν την κούπα εχθές. Που είναι οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες της ομάδας Σεβίλης. Πάντως, ναι, γενικά, όπως είπαμε και πιο πριν, η Σεβίλη ήταν σίγουρα η ομάδα η οποία από χθες, από την εμφάνιση που είχαν οι δύο ομάδες, άξιζε περισσότερο το τρόπαιο. Νομίζω αυτό δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Εντάξει, όποια διαφωνία και αν υπάρχει για τη διαιτησία, σε κάποιες περιπτώσεις. Πάντα και καλύτερα στο γήπεδο. Είχε και ένα χέρι του Φερνάντο. Α, ναι. Το οποίο ο διαιτητής έκρινε ότι είναι και πολύ γρήγορα μάλιστα πει την απόφαση τη συγκεκριμένη ότι ήταν σε φυσική θέση, οπότε ναι, γι' αυτό υπήρχαν, δεν τέθηκε θέμα. Υπήρχαν γι' αυτό αντιδράσεις αρκετές, η αλήθεια είναι. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, πέρα από δύο-τρεις αμφιλεγόμενες, δεν κρίνουν δύο αμφιλεγόμενες φάσεις στο παιχνίδι όλο. Κάτι την άποψή μου, έτσι. Εννοείται. Ήταν ένας τελικός που, αν και δεν μας έδωσε το θέαμα με τα εντυπωσιακά ναι, γκολ και τα μεγάλα σκορ. Αυτό που θέλαμε, ναι. Ήταν ένας τελικός που θα ήθελα, είχε πράγμα να σχολιάσουμε, ρε παιδί μου. Να δω ένα τελικό γύρω παλίκ να είναι έτσι πολύ δυνατός. Να φτάνει το σκορ μέχρι. Γενικά το Europa League είναι μια διοργάνωση η οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει θεαματικές ανατροπές, θεαματικά γκολ. Δηλαδή είναι μια διοργάνωση ήσυχη που αρχίζει, τελειώνει, είναι πολύ. Αυτό ναι, ισχύει. Και στο Champions League βλέπουμε πολύ περισσότερο να γίνεται αυτό το πράγμα με ανατροπές και εντυπωσιακά σκορ και εντυπωσιακά γκολ. Αλλά νομίζω ότι είναι και κάτι άλλο. Το Champions League το προσέχει και πολύ περισσότερο κόσμο. Στο Europa League όχι τόσο. Δηλαδή στο Europa League δεν βλέπεις να ασχολούνται τόσο φανατικά και τόσο πολύ. Όλοι θεωρούν το Champions League ως τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, ας πούμε. Καλά, εννοείται. Δηλαδή, οι περισσότεροι που βλέπουν Champions League, καλά, όχι οι περισσότεροι, κάποιοι εννοώ, μια μερίδα μεγάλη, δεν βλέπουν και το Europa. Mm. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Όπως και το Conference. Δεν νομίζω ότι θα κάτσουν πάρα πολλοί άνθρωποι να δουν τον τελικό. Καλά, εντάξει, Conference είναι και καινούργιο. Εντάξει, ναι, είναι και πιο μικρές ομάδες, ναι, πιο αδύναμες εντός εισαγωγικών. Αλλά ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με τον τελικό του Europa. Αυτά νομίζω είναι τα σχόλιά μας. Νομίζω ότι έχουμε να σχολιάσουμε και κάτι παραπάνω. Και το γεγονός έτσι εκτός αγώνων, το τελευταίο είναι ότι ο Μουρίνιο. Εντάξει, αυτό λίγο σαν πράξη κρίθηκε από κάποιους σαν θετική, σαν αρνητική. Είναι λίγο έτσι και έτσι. Είναι, έδωσε το μετάλλιό του σε ένα παιδάκι. Α, εντάξει, το οποίο. Δήλωσε κιόλας ο Μουρίνιο ότι εγώ λέει κρατάω τα χρυσά μετάλλια, τα σημαίνια τα δίνω. Γιατί ας πούμε σε ένα παιδάκι που θα λάβει το μετάλλιο θα είναι πολύ πιο. Εντάξει, αυτό.
θα του μείνει πολύ πιο πολύ από ό,τι σε μένα π.χ. Από τη μία είναι μια ωραία πράξη προς το παιδί, αλλά από την άλλη είναι λίγο πιο άσχημο προς το σύλλογο. Δηλαδή, όταν σε προπονητής μιας ομάδας, μπορεί να το κάνεις, αλλά μη δηλώσεις, ας πούμε, ότι... Κρατά μόνο τα χρυσά. Ναι, γιατί δεν ακούγεται ωραίο και στους παίκτες και στους οπαδούς. Είναι λίγο... Είναι σαν να λες ότι ήταν αποτυχημένο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είπα ότι ήταν λίγο... Από κάποιους κατακριτέα πράξη, από κάποιους άλλους ότι εντάξει, γιατί το ίδιο είχε κάνει και, το... και με το Super Cup. Εντάξει, όμως το Super... Ναι, εντάξει. Που είχε χάσει τον τελικό, το έδωσε. Και ναι, αυτό βασικά έτσι σαν ένα σχόλιο εκτός αγώνα. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά ναι, είναι μια κίνηση που μια... σχολιάστηκε. Ναι. Αλλά λες ότι έχει να κάνει με το τελικό του Europa, αυτά είναι τα σχόλιά μας. Έχουμε και κάποια ακόμα πράγματα για να πούμε για ορισμένα πρωταθλήματα. Κάποιες εκπλήξεις. Ναι, να αναφέρουμε και κάποια πράγματα για την επόμενη εκπομπή που θέλουμε. Άρα να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και ερχόμαστε και πάλι. Αρχικά, όπως πούμε για τα πρωταθλήματα, τα υπόλοιπα τα ευρωπαϊκά, να πούμε ότι η Παρή κλείδωσε το πρωτάθλημα, έτσι. Κλασικά. Ναι, νομίζω αναμενόμενο ήταν. Κατάφερε η Παρή να πάρει το πρωτάθλημα Γαλλίας.
Να πούμε επίσης, η Λέστερ, και αυτό είναι έτσι ένα φλέγον ζήτημα. Δυσάρεστο, αρνητικό. Ναι, δυσάρεστο. Σε σχέση με την Παρή. Ένα δυσάρεστο νέο. Η Λέστερ υποβιβάστηκε, το οποίο είναι στενάχωρο, διότι αν σκεφτεί κανείς ότι πριν λίγα χρόνια αυτή η ομάδα κατάφερε να ανεβεί, κατάφερε να μείνει στην κατηγορία, μετά να πάρει το πρωτάθλημα και τέλος πάντων να κάνει μια καλούτσικη πορεία στα επόμενα χρόνια και τώρα να πέσει. Εντάξει, είναι δυσάρεστο, ειδικά για τους οπαδούς της, έτσι. Δεν το περίμενε. Βασικά, εντάξει, ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενε ο κόσμος αρχή της χρονιάς, θα έλεγα. Εννοείται, ήταν το 2016-17, αν δεν κάνω λάθος, που πήρε το πρωτάθλημα. Ή το 15-16. Ναι. Νομίζω ότι ήταν το 16. Νομίζω το 16. Ναι, είχε πάρει το πρωτάθλημα. Την επόμενη χρονιά που είχε περάσει στους ομίλους έφτασε πολύ μακριά του Champions League. Να το δω κιόλας να το σιγουρέψουμε. Και τώρα υποβιβάστηκε, όπως να πούμε ότι για τους οπαδούς και για τον σύλλογο ήταν πολύ τραγικό το γεγονός ότι είχε σκοτωθεί σε τροχαίο, δεν ξέρω αν θεωρείται τροχαίο, σε ένα ατύχημα τέλος πάντων, ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Ήταν και αυτό ένα τραγικό σημείο στην ιστορία του συλλόγου, έτσι. Και τώρα δυστυχώς θα παίζει στη δεύτερη κατηγορία και να σκεφτούμε ότι είναι και μια ομάδα η οποία έβγαλε τον Καντέ της Τσέλσι, έβγαλε τον Μαχρέζ της Σίτι και έχει και τον Βάρντι, ο οποίος εμένα μου αρέσει σαν επιθετικός πολύ. Σαν παίκτης, ναι, απλά... Εντάξει, και αυτός δεν μπορεί μόνος του να κρατήσει μια ομάδα θεωρητικά. Ένας παίκτης δεν κάνει διαφορά. Καλά, εννοείται. Το 15 το πήρε, όχι το 16. Το 15, ναι. Το 15, έξι. Αυτό... και να πούμε και ένα έτσι, σχόλιο. Η Λέστερ ήταν το δύο σεζόν πριν στο Europa League, ήταν στον όμιλο με την ΑΕΚ. Ναι, σωστό. Πριν, ναι. Όχι την περσινή σεζόν, την προπέρσινη. Την προηγούμενη. Ναι, αυτό λοιπόν για τη Λέστερ. Και τώρα να αναφέρουμε και δύο πράγματα για την Dortmund. Ήταν ένα, ας πούμε, και αυτό δυσάρεστο για τους οπαδούς της Dortmund. Ένα κάτι που δεν περιμέναμε και πολύ. Έπαιζε εντός έδρας για να κλειδώσει ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Αυτό ήθελε να νικήσει για να κλειδώσει το πρωτάθλημα. Και δυστυχώς έχασε, και, όχι έχασε βασικά, έφερε ισοπαλία και έτσι έχασε το πρωτάθλημα καθώς η Bayern κατάφερε να την περάσει. Και ήταν κάτι που κανείς δεν περίμενε, δηλαδή πάγωσε όλο τον κόσμο. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι έχανε μέχρι το 30 περίπου 0-2. Ναι. Ήταν κάτι που δεν περίμενε κανείς. Και να πούμε ότι η Bayern το πήρε το πρωτάθλημα. Είναι ναι, πρωτάθλημα δηλαδή, Γερμανίας. Κατάφερε να χάσει το πρωτάθλημα μέσα στα χέρια της κατά κάποιον τρόπο. Δεν το περίμενε κανένας αυτό. Ναι, δηλαδή αυτό που είπαμε πριν, ότι πάγωσε όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος. Και εννοείται πως είναι λογικό, οι παίκτες πολύ στεναχωρημένοι μετά τον αγώνα. Σίγουρα είναι πεσμένη η ψυχολογία τους. Κατάφερε να το κάνει 2-2, αλλά δεν έφερε αυτό. Ναι, ήθελε το τρίποντο. Δεν είναι αρκετό, δυστυχώς. Είναι και μετά το δεύτερο γκολ που έβαλε, που δεχτήκανε εντός έδρα, σίγουρα θα έπεσε και η ψυχολογία τους. Αυτό σίγουρα τους επηρέασε. Καλά, εννοείται. Στον τρόπο παίζανε. Κατάφερε να εσφαρίσουν όμως. Και πάλι. Και το 2-2 το έκανε στο 90. Καθυστερήσε. Μην το βάλεις καθόλου, άμα είναι το κόμμα. Ισχύει αυτό. Δηλαδή. Δίνει και ελπίδες στο τέλος. Ναι, ισχύει αυτό. Ναι, αυτό για την Dortmund. Ήταν κάτι που δεν περίμενε κανείς. Ούτε εμείς το περιμέναμε. Θεωρούσαμε πως θα καταφέρει φέτος να το πάρει. Ήταν ένας εύκολος αγώνας, βατός. Τι να πούμε. Είναι αυτές οι εκπλήξεις που λέμε πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Να γυρίσω λίγο πριν στη Γαλλία. Πήρε το πρωτάθλημα η Παρί. Δεύτερη βγήκε η Λανς στο πρωτάθλημα Γαλλίας, που είναι μια έκπληξη. Και όπως επίσης έχει κλειδώσει και την θέση της στους ομίλους του Champions League. Ναι, αυτό όντως ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Ναι, αυτό λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγώνα, με τα άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τους νικητές. Και επίσης να αναφέρουμε ως τελευταία πληροφορία ότι στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε και ένα καλεσμένο. Θα μιλήσουμε για
το τελικό του Champions League. Θα πούμε μερικά πράγματα. Θα είναι, ας πούμε, μια εκπομπή αφιερωμένη στους τελικούς Champions League. Και για προηγούμενους τελικούς, για ρεκόρ, για, για οτιδήποτε αφορά και είναι αξιοσημείωτο για τους τελικούς της διοργάνωσης αυτής. Ναι, θα κάνουμε έτσι μια ωραία συζητησούλα. Και, αυτό. Και πάλι προς Γαλλία μεριά, ο Γκαλτιέ, ο προπονητής της Παρί, ανακοίνωσε ότι είναι επίσημο ο Μέση δεν θα συνεχίσει την καριέρα του. Και αυτό είναι σημαντικό. Έχουμε μία Αλχιλάλ από Σαουδική Αραβία που θα πάει. Που συνέχεια τον είχε γίνει δική με τρελά ποσά. Έχουμε μια Μπαρτσελόνα που είναι πολύ σταθερή στα ποσά που δίνει και δεν μπορεί να φέρει παραπάνω. Είχε γίνει και εκείνο το, όχι σκάνδαλο, εκείνη η συζήτηση γιατί είχε πάει ο Μέση, είχε φύγει τέλος πάντων από τη Γαλλία και θεωρούσαν ότι θα πάρει μεταγραφή. Ναι, αλλά ναι, δεν έγινε κάτι. Εντάξει, και πάντα είναι ανοιχτή και η... υπόλοιποι προορισμοί. Ναι, και, και Μπαρσελόνα, να σου πω την αλήθεια, θα μπορούσα να τον δω, αλλά ναι, να δούμε. Είχε ακουστεί χαλιάβας κάπου μέσα στη βδομάδα το τρελό σενάριο ότι μπορεί Νεϊμάρ και Μέση μαζί να πάνε Manchester United. Εντάξει, αυτό είναι λίγο τρελό σενάριο. Ναι, αυτά είναι. Αλλά ναι. Τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο. Αυτό ναι. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε μεταγραφές το καλοκαίρι, όλοι έχουμε έτσι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, τι κινήσεις θα γίνουν. Αλλά και, ναι. Και μιας που είπαμε Manchester United, το Σάββατο, 5 η ώρα, είναι ο τελικός του αγγλικού κυπέλλου μεταξύ Manchester United και Manchester City. Το, να δούμε εκεί πέρα. Derby του Manchester. Θεωρώ πως η United έχει πολλές πιθανότητες γιατί η City θα επικεντρωθεί στο τελικό του Champions League. Είναι λίγο αμφιλεγόμενο αυτό, γιατί μπορεί η City να θέλει να... να το βλέπει πιο χαλαρά γιατί να θέλει να επικεντρωθεί στον τελικό, αλλά μπορεί να θέλει να κάνει και μια επίδειξη δύναμης. Ναι, βέβαια δεν νομίζω. Θεωρώ πως θα παίξουν λίγο πιο χαλαρά, ίσως κάποιοι παίκτες να μείνουν εκτός. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Ναι, πέντε το ντέρμπι του Manchester και θα δούμε αν η City, αν το πάρει η City δηλαδή, θα έχει κάνει σίγουρα το double. Ναι. Να δούμε και. Όπου άμα καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League, μιλάμε. Είναι, αυτό θα είναι κάτι εξωπραγματικό. Αυτό που είχε καταφέρει και η Manchester United στην Αγγλία το 2008. Ναι, τότε που είχε την υπερομάδα. Mm-hmm. Άρα ναι, την επόμενη λοιπόν εβδομάδα θα έχουμε μια εκπομπή με καλεσμένο, θα μιλήσουμε για τελικούς και για το Champions League γενικότερα θα μιλήσουμε για τον επόμενο τελικό. Όπως έχουμε και τον νικητή του Conference. Ναι, ο οποίος να πούμε το Conference θα είναι όπως έχουμε πει τελικός μεταξύ Fiorentina West Ham. Αναμένουμε να δούμε και εκεί πέρα τα αποτελέσματα. Όπως είπαμε, μια εκπομπή hat-trick ήρθε πάλι στο τέλος. Μόνο για αυτή τη εβδομάδα θα είναι το 5.30-6.30. Από την επόμενη κανονικότατα 7 η ώρα με 8. Αυτά από εμάς. Κυριάκος Μακρυδιώτης και Λάζαρος Μερδίτης μαζί σας. Καλό μήνα να πούμε. Να πούμε ναι, αυτό ναι, το θυμηθήκαμε τώρα. Καλό μήνα. Σε όλους και καλό καλοκαίρι κιόλας γιατί καλό καλοκαίρι. Έρχεται και αυτό και αυτό να έχετε ένα ωραίο βράδυ, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, καλό βράδυ. Γεια σας.